Η κυρία Μαρία Χιδίρογλου θα μας μιλήσει για την αρχαιολογική υπηρεσία στη Θεσσαλονίκη στις αρχές του 20ου αιώνα με τις μαρτυρίες μέσα από το φωτογραφικό αρχείο του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, τα δύο αδελφά δηλαδή, μητροπολιτικά ας το πούμε έτσι, με πολλές και λιγότερες αναλογίες. Κυρία Χιδίρογλου, καλημέρα. Είστε... Καλημέρα. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Καλημέρα σε όλους. Με ακούτε? Ναι, είστε καλά. Θα μιλάτε έτσι στενόρυ. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Θερμά συγχαρητήρια στην Επιστημονική και Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου. Ένα εξαιρετικό, πλούσιο, πολύ ενδιαφέρον συνέδριο. Θερμά συγχαρητήρια. Στόχος του κειμένου είναι η συνοπτική παρουσίαση και ο αρχαιολογικός σχολιασμός τεκμηρίων του Φωτογραφικού Αρχείου του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, τα οποία σχετίζονται με αρχαιολογικές έρευνες, ανασκαφές και ευρήματα από τη Θεσσαλονίκη και τη Μακεδονία κατά τον πρώιμο 20ο αιώνα, πολλά από τα οποία αποτέλεσαν τμήματα του πυρήνα του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκη στην επέτειο των 60 χρόνων του οποίου γιορτάζουμε. Πολύ συνοπτικά τα ιστορικά έχουν ακουστεί από πολλούς, θα με υπομείνετε. Το πρώτο τρίτο του 20ου αιώνα υπήρξε περίοδος σημαντικών εξελίξεων για την ιστορία του ελληνικού κράτους. Κατά τα χρόνια αυτά, η Ελλάδα μετείχε στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και στους Βαλκανικούς, διπλασιάζοντας την έκτασή της. Ακολούθησε ο Ελληνοτουρκικός Πόλεμος με την ελληνική ήττα, τη μικρασιατική καταστροφή και το τέλος της Μεγάλης Ιδέας. Η προσάρτηση της πολυπολιτισμικής Θεσσαλονίκης στο ελληνικό κράτος πραγματοποιήθηκε στις 26 και 27 Οκτωβρίου 1912. Με την είσοδο των ελληνικών στρατευμάτων στην πόλη μετά από τις νικηφόρες μάχες των Ελλήνων στα Γιαννιτσά και το Σαραντάπορο. Στις 20 Οκτωβρίου 1912 οι ελληνικές δυνάμεις κατευθύνονταν με εντολή του βασιλιά Κωνσταντίνου στη Βόρεια Ήπειρο προς διεκδίκηση της περιοχής. Χάρη ωστόσο σε διαφωνία του Ελευθερίου Βενιζέλου με τον βασιλιά, επικράτησε η στοχοθεσία του Πρωθυπουργού και τα ελληνικά στρατεύματα οδηγήθηκαν προς απελευθέρωση, προσάρτηση της Θεσσαλονίκης και Μακεδονίας, ώστε να προλάβουν την επέλαση των Βουλγάρων, οι οποίοι ενδιαφέρονταν να καταλάβουν την πόλη για να έχουν πρόσβαση στο Αιγαίο. Μετά από τις προαναφερόμενες μάχες, τα ελληνικά στρατεύματα κατέλαβαν τη Θεσσαλονίκη και ο Κωνσταντίνος έκανε θριαμβευτική είσοδο στην πόλη. Ο Οθωμανός στρατηγός της Θεσσαλονίκης, Χασάν Ταχσίν Πασάς, παρέδωσε την πόλη στους Έλληνες ανεφόρων μαζί με 25.000 εχμαλώτους, με συμφωνία που υπεγράφει στο χωριό Τοψίν, σημερινή γέφυρα Θεσσαλονίκης. Η Αρχαιολογική Υπηρεσία της Ελλάδας ιδρύθηκε στις 3 με το παλιό ημερολόγιο, 15 με το νέο Απριλίου 1833, με το ιδρυτικό διάταγμα του Όθωνα επί των εκκλησιαστικών και της δημοσίου εκπαιδεύσεως της επικρατείας, το οποίο ακολούθησε πολύ στη σχετική προεργασία του Ιωάννη Καποδίστρια για το θέμα. Η σύσταση Αρχαιολογικής Υπηρεσίας στη Θεσσαλονίκη πραγματοποιήθηκε αμέσως μετά την προσάρτηση της Μακεδονίας στις 9 Νοεμβρίου 1912, με απόσπαση εφόρου από την Αθήνα. Οι αρχαιότητες συγκεντρώθηκαν στο διοικητήριο, όπου στεγάστηκε προσωρινά η υπηρεσία, αλλά και αλλού, όπως ακούσαμε σε εξαιρετικές ανακοινώσεις, με τελικό στόχο να μεταφερθούν στο κτίριο της Οθωμανικής Σχολής Ιδαδιέ και να συγκροτηθεί εκεί το Αρχαιολογικό Μουσείο της πόλης. Πρωταρχικό μέλημα του πρώτου εφόρου Γεωργίου Οικονόμου, που ήταν υπεύθυνος για όλες τις αρχαιότητες της περιοχής, αδιακρίτως εποχών, ήταν να εξασφαλίσει την απαραίτητη προστασία για τα ιστάμενα και ορατά μνημεία, όπως για τις Βυζαντινές Εκκλησίες. Άμεσα τον Ιούλιο 1913 κηρύχθηκαν διατηρητέα μνημεία οι Βυζαντινές Εκκλησίες του Αγίου Δημητρίου, του Προφήτη Ηλία, της Αγίας Εκατερίνης, της Παναγίας Χαλκαίων, που βλέπουμε εδώ σε μία καρποστάλα ένα επιστολικό δελτάριο από το Ελιά, της Αγίας Σοφίας και της Ρωτώντας, που λειτουργούσε ως ναός του Αγίου Γεωργίου. Τον Αύγουστο 1913 ακολούθησε η κήρυξη των τυχών και του Λευκού Πύργου. Δυστυχώς, κατά την ίδια περίοδο καθαιρέθηκε η πύλη του Βαρδαρίου και ξεκίνησε η ανεξέλεγκτη κατεδάφιση μεγάλων τμήματων των τυχών της πόλης, η οποία διήρκησε πολλές δεκαετίες. Τα στοιχεία προέρχονται βέβαια από δημοσίευσεις της πολυξένης Αδάμ Βελένη και της Ελευθερίας Ακριβοπούλου. Η πρώτη παρακολούθηση εξκαφής πραγματοποιήθηκε στα 1916 στο οικόπεδο επί των οδών Αριστοτέλους και Αγίου Νικολάου. Ευρείας κλίμακας συστηματικές ανασκαφές της 4ης Αρχαιολογικής Περιφέρειας Αρχαιοτήτων, ήτη της Μακεδονίας, πραγματοποιήθηκαν από το 1917 και εξής, με τις εργασίες ανοικοδόμησης της κατά μεγάλο μέρος καταστραμμένης από πυρκαγιά το 1917 πόλης της Θεσσαλονίκης. Ήδη από τα έτη 1915 και 16, με ενέργειες του οικονόμου, σημειώνονται περισυλλογές αρχαιοτήτων, καθώς και αποτυπώσεις επιγραφικού υλικού από τη Θεσσαλονίκη και τη Μακεδονία.
Ο Γιώργος Οικονόμος, ως γνωστό, διετέλεσε φορός αρχαιοτήτων, διευθυντής του νομισματικού και από το 1930 του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου. Οι συνδέσεις δηλαδή είναι ήδη αυτή την πρώιμη περίοδο αρκετές. Το 1926 εξελέγει ακαδημαϊκός και το 1928 καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Μέσα στα επόμενα χρόνια, μετά το 1917, αρχαιολόγοι της υπηρεσίας εμπλουτίζουν με ερευνές τους τα αρχαιολογικά και ιστορικά δεδομένα για τη Θεσσαλονίκη και τη Μακεδονία. Στα 1920 ξεκινάει η ανασκαφή του ιερού του Ναΐσκου, του ενός Ναΐσκου του Σεραπείου, από τον αρχαιολόγο και πανεπιστημιακό Ευστράτιο Πελεκίδη. Νομίζω εδώ ότι τον βλέπουμε σε μια φωτογραφία από το διαδίκτυο στο Φάληρο, βέβαια όχι στη Μακεδονία. Και 20 χρόνια αργότερα αποκαλύπτεται από τον αρχαιολόγο Χαράλαμπο Μακαρόνα, ο οποίος υπηρέτησε ως επιμελητής διάφορων αρχαιοτήτων στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο και στη Μακεδονία, και δεύτερος ναός στο ίδιο ιερό. Την ίδια περίοδο έχουμε βέβαια και την πρώτη ανάμιξη, το επιστημονικό ενδιαφέρον των ξένων. Ο Δανός αρχιτέκτονας και αρχαιολόγος Έτσναρ Άξελ Πέτερσταν Τίγκβε ξεκίνησε την ανασκαφική έρευνα του ανακτόρου του γαλέριου, ή τουλάχιστον είχε αυτή την πρόθεση, πεδίο έρευνας το οποίο είχε διεκδικήσει και το Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο. Ήδη από την περίοδο αμέσως μετά την απελευθέρωση Θεσσαλονίκης από την Οθωμανική κυριαρχία και με την προσωρινή εγκατάσταση της Αγγλικής και της Γαλλικής στρατιάς της Ανατολής, πολλοί αρχαιολόγοι και αρχιτέκτονες των δυνάμεων αυτών πραγματοποιούσαν δοκιμαστικές τομές στην πόλη και τα περίχωρά της. Η ανασκαφή του γαλεριανού συγκροτήματος, ωστόσο, συνεχίστηκε και ολοκληρώθηκε με εξαιρετικό τρόπο από την Αρχαιολογική Υπηρεσία μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, με τους εφόρους Χαράλαμπο Μακαρόνα, Φώτιο Πέτσα, Μαρία Καραμανόλη Σιγανίδου, που απεβίωσε το 1994, και Ανδρέα Βαβρίτσα, ο οποίος υπηρέτησε και στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, σε αρχαιολογικές περιφέρειες, και διετέλεσε και διευθυντής του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης. Το ενδιαφέρον των πρώτων Ελλήνων αρχαιολόγων που δραστηριοποιήθηκαν στη Μακεδονία διαπίστωσα με χαρά ότι δεν περιοριζόταν στα χριστιανικά μνημεία. Στο αρχαιολογικό δελτίο των ετών 1920 με 1921 δημοσιεύεται μελέτη για το Κεραμεντίμ Τζαμί Θεσσαλονίκης, την οποία πραγματοποίησε ο αρχαιολόγος Ανδρέας Ξυγκόπουλος κατά την παραμονή του στην πόλη τον Μάρτιο του έτους 1921 εν ώψη των εργασιών επισκευής του Αγίου Ναού, του Ναού του Αγίου Δημητρίου μετά την καταστροφική πυρκαγιά του 17. Ο Ανδρέας Ξυγκόπουλος υπηρέτησε στην Αρχαιολογική Υπηρεσία ως επιμελητής και έφορος Βυζαντινών Αρχαιοτήτων στην Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα. Το 1940 εξελέγει καθηγητής της Βυζαντινής Αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, από το οποίο αποχώρησε το 1956. Το 1923 ο Ευστράτιος Πελεκίδης μελέτησε την οχύρωση και τις επιγραφές της Έδεσας. Βλέπουμε μία φωτογραφία στο κέντρο της διαφάνειας από το αρχαιολογικό δελτίο της περίοδου. Και τα έτη 1924-25 πραγματοποίησε ανασκαφή αρχαίου νεκροταφείου στη θέση Βραστινά Καλύβια στη Χαλκιδική. Πλήθος ερευνών ξεκινούν στη Βόρεια Ελλάδα από Έλληνες και ξένους αρχαιολόγους κατά την ίδια περίοδο, όπως της Άνω Μακεδονίας από τον Αντώνιο Κεραμόπουλο, γνωστό από τη Θήβα, και της Ολύνθου από τον Γιώργιο Μιλωνά. Τα προϊστορικά ευρήματα του οποίου τα είδαμε στην έκθεσή τους χθες σε ανακοίνωση της Μαρίας Παπά. Και βέβαια από τον γνωστό και μη εξαιρεταίο David Moore Robinson. Κατά την ίδια περίοδο, έρευνες μνημείων στη Θεσσαλονίκη και τη Μακεδονία ενισχύθηκαν με τη συνδρομή της Αρχαιολογικής Εταιρείας της Αθήνας. Ενδεικτικά, μελέτη των ναών του Αγίου Γεωργίου, της Αχυροποιήτου, του Αγίου Δημητρίου, της Θεοτόκου και πολλών άλλων ναών πραγματοποιήθηκε από τον Κωνσταντίνο Ζησίου, φιλόλογο και συγγραφέα. Το 1917 η εταιρεία κατέβαλε επιχορήγηση για την εκπόνηση μελέτης χριστιανικών μνημείων της Θεσσαλονίκης από τον αρχαιολόγο Δαμάντιο Αδαμαντίου, και το 1936 για ανασκαφική έρευνα στο Ναό της Αγίας Σοφίας από τον Μαρίνο Καλλιγά, για τον οποίο ακούσαμε πολλά χτες, βυζαντινολόγο, διανοούμενο και δημοτικιστή, βεβαίως και διευθυντή της Εθνικής Πινακοθήκης. Μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, πολλά από τα παλαιά μουσεία ανακαινίζονται ή επεκτείνονται, αλλά και οικοδομούνται νέα κτίρια, ειδικότερα από τη δεκαετία του 60 και μετά. Ανάμεσα στα νέα κτίρια μουσείων συγκαταλέγεται το Λαμπρό Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, έργο του Κωνσταντινοπολίτη αρχιτέκτονα Πάντροκλου Καραντινού. Σημαντικές προσωπικότητες της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, θα μου επιτρέψετε αφού εγώ είμαι εξωτερική, όπως η Κατερίνα Ρωμιοπούλου, η Ολία Αβοκοτοπούλου, η Πολυξένη Αδάμ Βελένη, η Λιάννα Στεφανή, η αείμνηστη, η Αγγελική Κουκουβού, οι ομιλήτριες που προηγήθηκαν και οι ομιλητές και άλλοι υπηρέτησαν και υπηρετούν την έρευνα μέχρι σήμερα, και ειδικότερα το Μουσείο υλοποιεί μια σειρά από πολύ αξιόλογα εκθεσιακά και πολιτιστικά προγράμματα.
Ιδιαίτερα αξιοσημείωτες είναι επίσης οι μελέτες και δημοσίευση τη Μακεδονία του Ιωάννη του Ράτσοκλου, Διευθυντή του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου. Και τώρα ας πάμε στη σχέση με το Εθνικό. Τεκμήρια από το Φωτογραφικό Αρχείο του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου προσφέρουν εικόνες από το αρχαιολογικό έργο των πρώτων χρόνων στη Θεσσαλονίκη και τη Μακεδονία. Πολλοί αρχαιολόγοι αυτής της πρώιμης περίοδου, όπως είδαμε, της ιστορίας της Ελληνικής Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, αναλάμβαναν έρευνες σε διάφορες περιοχές της επικράτειας της Ελλάδας. Ενώ το Εθνικό Μουσείο, εκτός από χώρος έκθεσης των αρχαιοτήτων για το κοινό, λειτουργούσε και ως ένα από τα πρώτα κέντρα έρευνας, μελέτης, συντήρησης και αποκατάστασης των πολυάριθμων αρχαιοτήτων που αποκαλύπτονταν στις κατατόπους ανασκαφές, αυτή την πρώιμη περίοδο βέβαια έτσι. Το πρώτο φωτογραφικό εργαστήριο του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου δημιουργήθηκε στις 12 Μαΐου 1923, χάρη σε ενέργειες του Κωνσταντίνου Κουρουνιώτη, τότε Διευθυντή του Μουσείου. Σύμφωνα με τον Κουρουνιώτη, η απουσία εργαστηρίου φωτογράφησης των αρχαιοτήτων αποτελούσε μέγα σφάλμα για το Εθνικό Μουσείο. Πρότεινε ο φωτογράφος της υπηρεσίας να εγκατασταθεί στο μουσείο και να αγοραστούν οι απαραίτητες προμήθειες. Το εργαστήριο εγκαταστάθηκε στον εσωτερικό χώρο, στο εσωτερικό αίθριο του μουσείου, σε χώρο όπου αποθηκεύονταν αρχαία γλυπτά μέχρι το 1940 και λειτουργήσε εκεί από το 1923 έως το 1932. Πιθανόν αυτός ο χώρος ταυτίζεται με το σημερινό αίθριο καφέ του μουσείου. Το εργαστήριο διέθετε μικρή συσκευή παραγωγής δηλισμένου νερού για τις ανάγκες της παραγωγής φωτογραφιών και της εργασίας καθαρισμού των αρχαίων. Η Οσάνο συσκευή που βρισκόταν στο υπόγειο μεταφέρθηκε στην εσωτερική αυλή του μουσείου όπου και στήθηκε το εργαστήριο. Μετά το 1932 το εργαστήριο μεταφέρθηκε δίπλα από την είσοδο του μουσείου. Τα στοιχεία είναι από την διατριβή της Σοφίας Φραγκουλοπούλου, μια εξαιρετική διατριβή με πολλά στοιχεία από έγγραφα της Διεύθυνσης Διαχείρισης Εθνικού Αρχείου Μνημείων, δηλαδή του Ιστορικού Αρχείου Αρχαιοτήτων και Αναστηλώσεων. Το παλαιότερο φωτογραφικό αρχείο λοιπόν του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, το οποίο ξεκίνησε με βάση αυτό το εργαστήριο, περιλαμβάνει ένα αρχείο γυάλινων φωτογραφικών πλακών, αρνητικών, και ένα αρχείο αναλογικών φωτογραφιών που αποτελείται από ασπρόμαυρα και έγχρωμα αρνητικά, έγχρωμες διαφάνειες και εκτυπωμένες φωτογραφίες, στις οποίες αποτυπώνεται μεγάλος αριθμός από τα αρχεία που φυλάσσονται στο μουσείο, αλλά και άλλες αρχαιότητες, τοπία και μνημεία. Οι πρώτες φωτογραφίες αρχαίων του μουσείου χρονολογούνται στις αρχές του 20ου αιώνα. Η απογραφή, τεκμηρίωση, προληπτική συντήρηση και τμηματική ψηφιοποίηση του Φωτογραφικού Αρχείου του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου εντάχθηκαν σε έργο ΕΣΠΑ, το οποίο ολοκληρώθηκε εντός του 2023. Κυρία Χιδηρόγλου, ο αριθμός των γυάλινων πλακών του Φωτογραφικού Αρχείου του Εθνικού με θέματα από τη Μακεδονία δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλος. Προσεγγίζει τα 170 γυάλινα αρνητικά, από τα τεκμηριωμένα από τα οποία θα δούμε μια πρώτη επιλογή. Πολλά είναι εντελώς ατάφτιστα, χωρίς λεζάντες και χρειάζονται έρευνα από την αρχή. Προέρχονται κατά κύριο λόγο από την περίοδο των Οικονόμου και Πελεκίδη, πιστεύω, ή λίγο μετά και φυλάχθηκαν στο Εθνικό χάρη στον Κουρουνιώτη Ικάζο. Σε μια ομάδα πλακών αποτυπώνεται η οχύρωση της πόλης της Θεσσαλονίκης. Βλέπουμε εδώ. Σε δύο ενδιαφέρουσες πλάκες αποτυπώνεται η ανασκαφή, νομίζω, στο νυμφαίο ή θέρμες της Αγίας Σοφίας. Πρόκειται πιθανόν για τα οικοδομικά κατάλοιπα του νυμφαίου ή βαπτιστηρίου του 3ου έως 5ου αιώνα μετά Χριστόν, τα οποία αποκαλύφθηκαν το 1921-22 από τον Ευστράτιο Πελεκίδη στο χώρο της Αγίας Σοφίας. Έχω κάνει την ταύτιση από τον Βίτη και από το Μπεσεάς του 1922. Σε άλλη ομάδα αποτυπώνεται ο γλυπτός διάκοσμος της αψίδας του Γαλέριου. Και εδώ είναι μια ομάδα πλακών με λεπτομέρειες του μνημείου. Ακόμη σε ομάδα πλακών του αρχείου αποτυπώθηκαν όψεις του ναού του Αγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης καταστραμμένου από την πυρκαγιά του έτους 1917 και εν όψη των εργασιών αποκατάστασης. Ενδελεχή αυτοψία στο ναό πραγματοποίησε το 1918 ο βοσταντινολόγος Γεώργιος Σωτηρίου, ο οποίος 3 χρόνια αργότερα συνόδευσε τον Κουρουνιώτη στις έρευνες θέσεων και ανασκαφικές, και ανασκαφή δηλαδή, στη Μικρά Ασία. Έτσι λοιπόν, οι οικονόμος Κουρουνιώτης και Σωτηρίου συνδέονται το 1921 και 1922 με την κοινή προσπάθειά τους, κοινή ερευνητική προσπάθειά τους στη Μικρά Ασία. Στην ίδια ομάδα γυάλινων πλακών του αρχείου με τις λήψεις της ανασκαφής του θεωρούμενου νυμφαίου βρέθηκε πλάκα με αποτύπωση της μαρμάρινης πρωτομής του Ρωμαίου Αυτοκράτορα Σεπτιμίου Σεβίρου, η οποία αποκαλύφθηκε όμως στην ανασκαφή του Σεραπείου. Ο Αυτοκράτορας εικονίζεται στον τύπο του θωρακοφόρου χωρίς χλαμίδα,
Η κεφαλή εντάσσεται ως γνωστόν στο δεύτερο εικονιστικό τύπο του Σεπτιμίου Σεβίρου, γνωστό ως τύπο της υιοθεσίας, με βάση το αντίστοιχο νομισματικό πορτρέτο. Το έργο προέρχεται από εργαστήριο του Φορολογικού Χώρου και χρονολογείται στα 196 με 200 μετά Χριστόν. Σε γυάλινα αρνητικά του αρχείου απεικονίζεται το μαρμάρινο άγαλμα Αφροδίτης τύπου Φρεζούς του Μουσείου Θεσσαλονίκης. Προέρχεται από το Σεραπείο της Θεσσαλονίκης και χρονολογείται στους ρωμαϊκούς χρόνους. Πάλι όπως είναι γνωστό, ο αγαλματικός τύπος αντιγράφει πρωτότυπο έργο του 5ου αιώνα π.Χ., πιθανότατα την Αφροδίτη Εγκύπης του Αλκαμένη. Σε άλλη γυάλινη πλάκα του αρχείου αποτυπώθηκε η επιτύμβια στήλη που αφιέρωσε τον 2ο αιώνα μετά Χριστόν ο Έλιος Αχιλλέας στον πατέρα του Χάριν Μνίας. Η στήλη προέρχεται από τη Μυγδονία και βρίσκεται στο Μουσείο Θεσσαλονίκης. Φέρει ανάγλυφη παράσταση τεχνητών με σφύρα και άκμονα. Σε άλλη ομάδα γυάλινων πλακών απαντούν λήψεις εν επίγραφων στυλών και ρωμαϊκών χρόνων από την αρχαία Μυγδονία. Σε άλλο γυάλινο αρνητικό εδώ απεικονίζεται η επιτύμβια στήλη του Μουσείου Θεσσαλονίκης με ανάγλυφη προτομή ζεύγους δούλων, λέμβο και επιγραφή που χρονολογείται γύρω στο 2ο αιώνα μετά Χριστόν. Σε γυάλινο αρνητικό του αρχείου απεικονίζεται πιθανόν μία από τις πρώτες λήψεις, πιθανόν πρώτες λήψεις της μαρμάρινης πλάκας με την επιγραφή Θεσσαλονίκη Φιλίππου Βασίλισσαν. Βρέθηκε στο οικόπεδο Βαρελά, ευχαριστίες στην Αγγελική Κουκουβού για τον εξαιρετικό κατάλογο της πρόσφατης, σχετικά πρόσφατης έκθεσης, στη Συμβολή των Οδών Ολύμπου και Αγνώστου Στρατιώτου. Ενδιαφέρον για μένα παρουσίασε η απεικόνιση του αγάλματος της κόρης της Ρεδεστού σε γυάλινο αρνητικό του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου. Το άγαλμα έγινε πρόσφατα γνωστότερο στο ευρύ κοινό χάρη στην εξαιρετική περιοδική έκθεση του Μουσείου Θεσσαλονίκης με θέματα γλυπτά από τη Ρεδεστό. Χρονολογείται κατά μία άποψη στο τέλος του 3ου Τετάρτου ή κατά άλλη άποψη στο τελευταίο τέταρτο του 6ου αιώνα π.Χ. Και βέβαια όλα αυτά τα ψηφιακά αντίγραφα θα πρέπει να σας τα δώσουμε με ένα ωραίο transfer. Σύντομα. Συμπεραίνουμε. Όψεις από τα πρώτα χρόνια των ερευνών, μελετών και ευρημάτων της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας στη Θεσσαλονίκη και στη Μακεδονία αποτυπώθηκαν σε φωτογραφικά τεκμήρια του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου στην Αθήνα, καθώς αρχαιολόγοι και προσωπικό άλλων ειδικοτήτων από αυτό το μουσείο και την υπηρεσία ενίσχυσαν κατά την πρώιμη περίοδο το αρχαιολογικό έργο στη Βόρεια Ελλάδα. Τα φωτογραφικά και άλλα αρχαιακά τεκμήρια επιβεβαιώνουν και εικονοποιούν τη γνωστή παρατήρηση ότι ο αγώνας για τη διάσωση και την προστασία των αρχαιοτήτων σε κάθε περιοχή της Ελλάδας υπήρξε διαχρονικά ο σταθερός στόχος και το μόνιμο πλαίσιο ενεργειών και προγραμμάτων της Ελληνικής Αρχαιολογικής Υπηρεσίας. Τα αρχαιολογικά ευρήματα, σιωπηλοί μάρτυρες αυτών των έργων και ενεργειών, κοσμούν σήμερα τα ελληνικά μουσεία, μεγάλα όπως το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, αλλά και μικρότερα σε κάθε άκρη της Ελλάδας και αποτελούν πόλο έλξης πολυάριθμων επισκεπτών. Κατά τη σύγχρονη περίοδο, τα φωτογραφικά τεκμήρια με όψεις του έργου της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας κατά το 1ο Τρίτο του 20ου αιώνα μπορούν πλέον να ενταχθούν στις πηγές για την έρευνα της ιστορίας της αρχαιολογίας και των μνημείων στην Ελλάδα, αλλά ενδεικτικά και για την αρχαιονομία, για την έρευνα της αρχαιολογικής φωτογραφίας, της συντήρησης και πολλών άλλων τομέων. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κυρία Χιδίρογλου για την επισκόπηση αυτή σε ορισμένες από τις αρχαιολογικές εργασίες και τα ευρήματα, αποκτήματα στις πρώτες δεκαετίες του 20ου.